Κύριε καθηγητά, τώρα εσείς θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ισορροπία ή ανισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, πρώτον, και δεύτερον, πόσο πιθανό θεωρείτε ο Ερντογάν εν ώψη εκλογών να κάνει το απονεννοημένο? Κοιτάξτε, η ισορροπία είναι μια εξίσωση με πολλούς συντελεστές. Δεν αρκεί να μετράμε αριθμούς όπλων. Πρέπει να εξετάσεις το γεωγραφικό περιβάλλον σε σχέση με τα όπλα και επιπλέον να εξετάσεις επίσης το αξιόμαχο, τον επαγγελματισμό και τη δίκαια αιτία. Πώς αυτή δηλαδή γίνεται αντιληπτή από τον επιτιθέμενο ή τον αμυνόμενο. Θεωρώ ότι σε αυτήν την εξίσωση υπερισχύει η Ελλάδα. Δεύτερον, πόσες πιθανότητες. Όπως έλεγα προηγουμένως και με τον εκλεκτό κύριο Καμπουράκη, οι περισσότερες, προσέξτε τι λέω, οι περισσότερες πιθανότητες για μια θερμή ρήξη μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι τώρα. Απ' την άλλη όμως μεριά, για να κάνει ο Ερντογάν το απονεννοημένο σε μια συγκυρία όπως αυτή του πολέμου της Ουκρανίας και σε μια συγκυρία όπου το ΝΑΤΟ είναι υπερευαισθητοποιημένο σε σχέση με την προστασία της νοτιοανατολικής του πτέρυγος και όχι μόνο, το βλέπω ως απονεννοημένο. Αν ο Ερντογάν νιώσει ότι χάνει τις εκλογές, μπορεί να κάνει, να το ρίξει εκεί τότε? Θα πω λοιπόν το εξής. Αυτά τα πολιταρχικά καθεστώτα βασίζονται στο μύθο του αίτη του. Δεν χρειάζεται καν να χάσει τον πόλεμο, αρκεί να χάσει μια μάχη. Και αυτό το έχει δεδομένο. Ένα καράβι να χάσει, τελείωσε. Ακριβώς όπως το λέει ο κ. Καμπουράκης. Αρκεί να χάσει ένα καράβι και από εκεί και ύστερα η επιβίωση του, η πολιτική και όχι μόνο, έχει τελειώσει. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι πολύ πολύ απαγοητευμένος και απελπισμένος για να το κάνει. Κύριε Στρατηγέ. Ναι, κοιτάξτε, ένα κοινό. Στρατηγέ, πες μου κάτω. Εσύ βέβαια του στρατού ξηρά, αλλά αυτό τώρα το γεγονός ότι θα πάρει αυτά τα υποβρύχια μας αλλάζει πολύ αυτό το. Είχαμε ένα πλεονέκτημα στη θάλασσα μετά τα 2014. Τα είχαμε. Ναι, ναι, τα οποία γέρνανε. Αυτά που γέρνανε, αλλά. Αυτά που γέρνανε, που τα λέγαμε. Πλεονέκτημα, ναι. Είχαμε ένα πλεονέκτημα, μπορούν να μείνουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στη θάλασσα. Δεν είναι εύκολα ορατά από τα εχθρικά ραντάρ. Είχαμε ένα πλεονέκτημα. Τώρα λοιπόν οι Γερμανοί δίνουν στους Τούρκους τα συγκεκριμένα υποβρύχια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όπως επίσης δεν είναι μόνο οι Γερμανοί. Οι Ιταλοί τους κατασκευάζουν ελικόπτερα. Οι Ισπανοί τους κατασκευάζουν ένα μίνι ελικοπτεροφόρο για την προσνείωση και την απονείωση των μη επανδρομένων αεροχημάτων, των drones, που εκεί υπάρχει ένα θέμα με τους Τούρκους και το βλέπουμε καθημερινά με τις υπερπτήσεις. Αλλά σε ό,τι αφορά εάν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια κρίση με την Τουρκία και τι μορφή θα έχει αυτή. Αν μου επιτρέψετε να πω ότι ένας Κινέζος φιλόσοφος, στρατηγός, Σουν Τσου, έλεγε ότι η καλύτερη νίκη είναι με το σπαθί στη θήκη. Αυτό θέλει ο Ερντογάν. Είναι με το σπαθί στη θήκη. Α, ναι, ναι. Αυτό θέλει ο Ερντογάν. Θέλει δηλαδή να πάρει αυτά τα οποία θέλει, χωρίς να γίνει μια στρατιωτική σύγκρουση και να διακινδυνεύσει κάτι, ένα μη αναμενόμενο αποτέλεσμα, αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο κύριος καθηγητής. Το γεγονός ότι εχθές είχαμε μια επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών στον κύριο Μπορέλ, τον Επίτροπο Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου λέει, τον εκπρόσωπο μάλλον, ο οποίος λέει ουσιαστικά θέτει επιτάπητος το θέμα των τσαλιείας στα χωρικά μας ύδατα, τέλος πάντων. Και λέει, περιγράφει και την ιστορία στο Φαρμακονήσι κτλ. Και ζητάει για πρώτη φορά μετά το 2020. Που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, και διορθώστε με, ζητάει κυρώσεις. Λέει, μην μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προϊόντα αλληλείας των Τούρκων. Να, νομίζω είναι σωστή κίνηση. Μπορεί να έχει απόκριση όμως από εκεί. Δεν το έχουμε δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα έχει δείξει ότι δεν έχει ευαισθησία σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Αργεί πολύ να πάρει αποφάσεις αυτό τότε. Είδατε και στην Κύπρο, ενώ έχει γίνει μια εισβολή μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ, κανονική εισβολή από την Τουρκία με γεωτρήσεις, μέσα σε οριοθετημένα και αδειοθετημένα βυθοτεμάχια. Εν τούτης δεν είδαμε κάτι. Αλλά μια και αναφέρατε την αλληλεία, πρέπει να πούμε ότι γίνεται μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Δηλαδή μέσα σε ένα χώρο πλήρους ελληνικής κυριαρχίας. Και θα μπορούσαν τον Τούρκο, τον ψαρά, να τον συλλάβουν. Αλλά θεωρώ ότι γενικότερα διαχρονικά έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα. Υπήρξε αυτό. Υπήρξε όμως παρέμβαση τουρκικού σκάφους
για να θεωρώ, βεβαίως. Ακριβώς. Αλλά για νομίζω ότι τα μηνύματα που στέλνουμε στην Τουρκία. Τα μηνύματα που στέλνουμε στην Τουρκία για αυτό το θέμα είναι αντιφατικά από το παρελθόν. Να σας θυμίσω ότι έχουν μπει τουρκικά σκάφη μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, έχουν χτυπήσει σκάφος του λιμενικού και πήγε ο τότε πρωθυπουργός και είπε στο σκάφος, ο κύριος Τσίπρας δηλαδή, και είπε στο σκάφος στον καπετάνιο ότι συγχαρητήρια λέει γιατί η ψυχραιμία είναι γενναιότητα. Μη συγχωρείτε δηλαδή. Το μήνυμα που περνάει απέναντι είναι ότι εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Όπως επίσης και τώρα. Εντάξει, αλλά αν είχαμε επιλέξει να χτυπηθούμε στη Θάλασσα εκείνη την ώρα, θα το διαλέγαμε εμείς. Δεν θα το διαλέγαμε αυτοί. Προφανώς, κύριε Καμπουράκη, αλλά το μήνυμα που περνάει. Τώρα, ναι. Το μήνυμα που περνάει ποιο είναι. Όταν λες ότι η ψυχραιμία είναι γενναιότητα και δεν αντέδρασες, ναι. Το μήνυμα που περνάς απέναντι είναι ότι εγώ δέχομαι κάποιες προκλήσεις και δέχομαι να είσαι. Εντάξει, αυτή να συμπεριφέρεσαι με τον συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό λέω. Είναι συγκαλυμμένη, ας πούμε, μάχη για να προσθέσω εδώ, αν επιτρέπετε. Βεβαίως. Ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Δένδια στέλνει επιστολή στον κύριο Μπορέλ και ζητάει κυρώσεις, τουλάχιστον για τα, για τα θαλασσινά εμπορεύματα της Τουρκίας. Ναι. Γιατί πριν καιρό, το είχαμε μεταδώσει και στις ειδήσεις, στο Δελτίο, πριν μερικές εβδομάδες, ο κύριος Μπορέλ έστειλε μία επιστολή στην Κομισιόν με την οποία την ενημερώνει ότι εάν η Τουρκία συνεχίσει τις προκλητικές της κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να εφαρμοστούν και οικονομικές κυρώσεις. Σε αυτό πάνω πατάει ο κύριος Δένδιας και λέει, ορίστε, το έχεις πει, το έχεις γράψει, έχεις ενημερώσει. Και τι έκανε η Επιτροπή? Τίποτα. Έπαθε έναν κνησμό, διάβασε την Επιτροπή του Μπορέλ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Όχι την Επιτροπή, ενημέρωνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενημέρωνε η Επιτροπή. Ενημέρωνε το Κοινοβούλιο. Να δούμε λίγο το θέμα της Λιβύης. Είδαμε μία. Καταρχήν, είδαμε την απόφαση του Λιβυκού Δικαστηρίου. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, τι αξία μπορεί να έχει. Σχετικά με την συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης για την εξόρυξη των γοναθράκων. Είδαμε επίσης όμως μία δήλωση του Υπουργού Ενέργειας, αν το λέω σωστά, της Λιβύης, ο οποίος λέει, ο Υπουργός Πετρελαίου, ο οποίος ουσιαστικά περιγράφει τι είναι μία χείρα φιλίας, να το πω έτσι, προς την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Αυτό είναι μια αλλαγή στρατηγικής, γιατί είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν απατώ όμως συγκεκριμένος προηγουμένως. Κοιτάξτε, η Exxon Mobil έχει δώσει την εντολή να προχωρήσει η ελληνική πλευρά σε επέκταση των 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Για το τώρα τι είναι. Κάτω από την Κρήτη. Συγγνώμη, η Exxon Mobil. Ναι, ναι, εννοείται. Γι' αυτό έβαλα τα γυαλιά. Να το επαναλάβω λίγο. Κουβάθηκα λίγο, συγγνώμη. Να το επαναλάβω. Η Exxon Mobil έχει δώσει την εντολή να προεκταθούν τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια για να κάνει δουλειά. Για να ξαναγελάσω. Μπράβο. Εννοείται ότι έχουμε την έγκριση των ΗΠΑ προφανώς να προχωρήσουμε. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Ερμηνεία. Έτσι λοιπόν, βλέποντας ότι η διάθεση του Κολοσσού είναι να κάνει τη δουλειά του, αφού προηγουμένως έχει απομακρύνει και την Total από την περιοχή και έχει γίνει ο κύριος κάτοχος του πακέτου των μετοχών στην περιοχή και γεωλογικά σας λέω και βεβαίως ακολουθώ ρίσεις πολύ γνωστών συναδέλφων μου γεωλόγων, όπως του κύριου Φόσκολου, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την περιοχή, η γεωλογική δομή νοτίως και νοτιοδυτικά της Κρήτης προσομοιάζει με την γεωλογική δομή που χαρακτηρίζει το υπεργιγαντιαίο Κύτας Μαζόρ της Αιγύπτου. Αντιλαμβάνεστε ότι μια εταιρεία όπως η Exxon Mobil που έχει τις τεχνικές δυνατότητες των τριδιαστάτων μετρήσεων έχει ήδη γνώση. Κύριε καθηγητά μου, εάν η Exxon Mobil είναι το αφεντικό και εμείς και το έχουμε καταφέρει και το έχουμε τη μεριά μας, καλό είναι κάναμε. Αυτό, βέβαια, εννοείται. Μια χαρά. Α, όχι. Αυτό δεν σημαίνει... είναι επιτίμηση δηλαδή. Όχι, διαπίστωση. Α, διαπίστωση, εντάξει. Απλώς είμαι λίγο κοινικός. Είναι λίγο η προβοκατόρκη, αλλά ναι. Είναι λίγο αυτό λίγο σημαίνει, κοινικό. Ναι. Λίγο αλλάζει κοινικό. Στάση και η Λιβύη, αναγκάζει να αλλάξει στάση θεωρητικά. Αναγκάζει λοιπόν και τη Λιβύη να αλλάξει στάση και ιδιαίτερα όταν έρχεται η Αίγυπτος και κάνει την οριοθέτηση την οποία κάνει ουσιαστικά με τη Βενγκάζη. Γιατί, για να μην ξεχνάμε, η Λιβύη δεν είναι ένα ενιαίο κράτος. Δύο κομμάτια, είναι τουλάχιστον δύο. Η Αίγυπτος λοιπόν, η οποία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την τύχη της Βενγκάζης, έρχεται ουσιαστικά με τη Βενγκάζη να κάνει την οριοθέτησή της και μάλιστα
για χατήρι της ακριβίας, πρέπει να πω ότι οι Αιγύπτιοι μας έριξαν ένα πολύ καλό μπαλάκι. Mm. Δηλαδή, αν δείτε τη γραμμή της οριοθέτησης, σταματάει αρκετά πιο κάτω από αυτό το οποίο ονομάζεται χάρτης της Σεβίλης, τον οποίο εσχάτως στην Ελλάδα έχει λησμονηθεί. Απαγορεύεται και να τον αναφέρουμε. Mm. Ενώ είναι ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή Μάλιστα. ενέργεια. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν. Έρχεται λοιπόν και σκέπτεται ότι είναι καλύτερα να μην είμαι με τους ηττημένους. Βάζει τους δικηγόρους οι οποίοι κάνουν τη δουλειά, τη βρώμικη. Το δικαστήριο ελέγχεται, φαντάζομαι, την προσωρινή κυβέρνηση. Τι λέτε τώρα. Προφανώς. Αδελφοί μουσουλμάνοι είναι εκεί πέρα. Ακριβώς. Και άρα έρχεται και ο υπουργός μετά τη συνάντηση με τους Αμερικανούς. Άρα γυρίζει το παιχνίδι υπέρ μας εκεί και σε βάρος Τουρκίας, αν καταλαβαίνουμε καλά. Χοντρικά τώρα. Χοντρικά. Η θέση είναι των Αμερικανών. Εξέλιξη. Να πάρουμε μια γρήγορη αντίδραση για το θέμα των Αμερικανών και από τον στρατηγό για την έκθεση του Κογκρέσου. Έχει κάποια σημασία η αναφορά στις υπερπτήσεις ή είναι πολύ γενικόλογη και δεν είναι τίποτα καινούριο κτλ. Κοιτάξτε, σημασία έχει. Αλλά υπάρχει η σκληρή πτέρυξη των τραντισιοναλιστών στο ΙΠΕΚ, στο Αμερικανικό, η οποία συνεχίζει να επιμένει ότι η Τουρκία είναι ένα πολυτιμότατο γεωστρατηγικό απόκτημα της νοτιοανατολικής πτέρυγος και πρέπει να την κρατήσουμε με πάση θυσία. Στρατηγέ. Ναι, νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις του State Department, άμα τις διαβάσουμε, είναι, να μου επιτρέψει την έκφραση, πολύ νερόβραστης. Δηλαδή δεν αναφέρονται καν στην Τουρκία. Λένε γενικότερα Γενικόλογο. Ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μεταξύ ησυχία. Συμμάχων και τα λοιπά. Δεν τολμούν δηλαδή να πούν ούτε το όνομα Τουρκία. Η αναφορά υπερπτήσεις έχει κάποια σημασία. Κοιτάξτε, η υπερπτήση είναι σαφής παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας. Ενώ ότι φωτογραφίζει την Τουρκία με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς, αλλά δεν βλέπω να υδρώνει το αυτή της Τουρκίας. Ο καημένο τώρα. Ο μόνο ο οποίο. Η λέξη υπερπτήση σε μια έκθεση του Κογκρέσου. Ο μόνο ο οποίο μιλάει καθαρά για την Τουρκία είναι ο Μενέντες.